κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη δίκη, γιατί δεν υπάρχει πολιτική αγωγή και αυτό το συζητάμε συχνά. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι τη χαίρεται την έκρηξη. Εγώ προσπάθησα με τον ίδιο με το Σύρμα, αναλυτικά, να ζωντανέψω όλα τα γεγονότα από τότε που χάθηκε η υποστήριξη και ξεκίνησε και η εκπομπή τη αναζητήση. Μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε δολοφονημένο. Εντάξει, ήταν φορτισμένο το κλίμα. Έγιναν πολλά τότε, τα μετέφερα και από εκεί και πέρα σαφώς απάντησα στις ερωτήσεις των συνηγόρων που καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να είναι άψογο και στη σχετική του θέληση. Η εκτίμησή σας ποια είναι, η κατηγορούμενη είναι ένας. Α, δεν μπορώ να πω τέτοιο. Είμαστε δημοσιογράφοι, πρέπει να είμαστε υπεροσιακτικοί. Εγώ κατέθεσα τα στοιχεία, από εκεί και πέρα στην κρίση του δικαστηρίου για οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνω εγώ. Ήρθα εδώ, είχα πάει στους ανακριτές και κατέθεσα, Αθήνα και Κοζάνη. Κλήθηκα στο δικαστήριο, ήρθα, δεν ξαναβοήθησα, αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεχτήκατε ιδιαίτερη πίεση από τον συνήγορο της υπεράσπισης, κ. Νικολούλη. Είναι λογικό. Είναι μια σκληρή ιστορία και πρέπει ο συνήγορος να ρωτήσει τα πάντα. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν ξέρω για δικαστικό ρεπορτάζ ότι συνήθως επικεντρώνεσαι στα θέματα, γι' αυτό φαντάζομαι και ο πρόεδρος του δικαστηρίου τον επανέφερε στην ουσία και ουσιαστικά μια κουμπί. Βλέπετε λοιπόν ότι η Αγγελική Νικολούλη είναι φιδωλή στις δηλώσεις της, καθώς λέει